Καλώς ήρθατε στο πιο αδύναμο κρίκο. 8 παίχτες απόψε, ένας όμως θα μπορέσει να διεκδικήσει έως και 5.000 ευρώ. Οι παίχτες δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Για να φτάσουν σε αυτό το ποσό, θα πρέπει να συνεργαστούν και να λειτουργήσουν ως ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι 7 θα φύγουν με άδεια χέρια. Σε κάθε γύρο αποχωρεί ένας παίχτης, αυτός που οι υπόλοιποι θα έχουν ψηφίσει ως τον πιο αδύναμο κρίκο. Για πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα μας. Ονομάζομαι Βαλεντίνα, είμαι παντρεμένη με 2 παιδιά. Είμαι ο Μάριος, κατάγομαι από την ωραία Μπάφων και ασχολούμαι με αγροτικά προϊόντα. Ονομάζομαι Μιχάλης, είμαι εκπαιδευτικός και ήρθα εδώ για να περάσω καλά. Είμαι ο Φάνος, είμαι παντρεμένος, έχω 3 παιδιά, εργάζομαι ως φύλακας ασφαλείας. Είμαι ο Βασίλης, είμαι εκπαιδευτικός, έχω 2 παιδιά, μου αρέσει το καλό φαγητό με την οικογένεια και φίλους και τα ταξίδια. Είμαι ο Κώστας, είμαι από τη Λεμεσόν και είμαι παντρεμένος με 2 παιδιά. Είμαι ο Μάρκος, είμαι 40 χρόνια από Λευκοσία και ελπίζω να είμαι δυνατός κρίκος. Είμαι η Κατερίνα, είμαι από τη Λάρνακα, είμαι 44 χρονών, είμαι παντρεμένη και έχω 2 αγόρια. Πάμε να τα πω μία φορά για να τα εμπεδώσετε και να μην χρειαστεί να τα επαναλάβω. Οι κανονισμοί του παιχνιδιού λένε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε μέχρι και 650 ευρώ σε κάθε γύρο. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να το καταφέρετε αυτό είναι να μου δώσετε 8 συνεχόμενες σωστές απαντήσεις και να πείτε και μπανκ. Αν μου απαντήσετε λανθασμένα ή αν πείτε πάσο, τότε η αλυσίδα σπάει και χάνετε όλα σας τα χρήματα. Αν μου πείτε δυνατά και καθαρά μόλις πω το όνομα σας bank, τα λεφτά μπαίνουν σε μία τράπεζα και στο τέλος κάθε γύρου θα υπολογίσουμε τα λεφτά που έχουν αποταμιευθεί. Είστε έτοιμοι? Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Ο πρώτος γύρος διαρκεί 2,5 λεπτά και ξεκινάμε αλφαβητικά από εσάς, Βαλεντίνα. Ρολόι! Βαλεντίνα, τι σημαίνει η φράση «υπό την αιγίδα», «υπό την προστασία» ή «υπό την επίβλεψη»? Υπό την επίβλεψη. Λάθος, υπό την προστασία. Μάριε, το χωριό Απεσιά σε ποια επαρχία βρίσκεται? Λεμεσού. Σωστό. Μιχαήλ, η ηθοποιός Χριστιανά Αρτεμίου από ποιο χωριό κατάγεται? Πάσου. Αθιένου. Φάνο, πού σκοτώθηκε ο Τσεκεβάρα, στην Κούβα ή στη Βολιβία? Στην Κούβα. Λάθος, στη Βολιβία. Βασίλη, ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος είναι ο εφευρέτης του τυπογραφείου ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή? Του τυπογραφείου. Σωστό. Κώστα, ποια ήταν η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης? Η Αθήνα. Σωστό. Μάρκο, ποια χρονιά απαγχωνίστηκε ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός στη Λευκοσία? Η 821. Σωστό. Κατερίνα, τι είδους μονάδα άμεσης δράσης είναι η ΜΑΔ σύμφωνα με τα αρχικά της? Άμεσης δράσης. Ναι, τι είδους μονάδα άμεσης δράσης? Το πρώτο μη τι είναι? Μονάδα. Το δεύτερο μη. Μονάδα. Άμεσης. Λάθος, δεν μπορώ να το δεχτώ. Μηχανοκίνητη. Βαλεντίνα, ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι πρόεδρος ή πρωθυπουργός της Γαλλίας? Πρωθυπουργός. Λάθος, πρόεδρος. Μάριε, το Ντιγιά Μπακίρ είναι πόλη της Συρίας ή της Τουρκίας? Της Τουρκίας. Σωστό. Μιχαήλ, ποια χρόνια πέθανε ο Κύπριος ηθοποιός και σκηνοθέτης Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, το 1983 ή το 1993? 93. Λάθος, το 1983. Φάνο, ποιο είναι το όνομα της τελευταίας σύζυγου του Στέλιου Καζαντζίδη? Βάσο. Σωστό. Βασίλη, ποιας χώρας είναι πρόεδρος ο Μπασάρ Αλάσαντ? Της Συρίας. Σωστό. Κώστα, Μπάνκ. Αυτή η οδός στη Λευκοσία λεγόταν κάποτε Μακρύδρομος. Ποια είναι? Λίδρα. Σωστό. Μάρκο, ποιον ονομάζουμε και χρυσό αιώνα της αρχαιότητας? Περικλή. Ποιον αιώνα? Τέταρτο. Λάθος, τον πέμπτο. Κατερίνα, από ποια χώρα κατάγεται ο πρώην Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν, την Αιθιοπία ή την Γκάνα? Αιθιοπία. Λάθος, την Γκάνα. Βαλεντίνα, το νησί Ηρακλιά σε ποιο σύμπλεγμα ελληνικών νησιών ανήκει, στα Δωδεκάνησα ή στις Κυκλάδες? Στα Δωδεκάνησα. Λάθος, στις Κυκλάδες. Μάριε, ο Γιαννάκης Γιαγκουδάκης σε ποια κυπριακή ομάδα έπαιζε? Στον Απόλλωνα. Σωστό. Μιχαήλ, η Χάρης Αλεξίου και ο Γιώργος Σαρίς τι συγγένεια έχουν?
πατέρας και κόρη. Η Χάρης Αλεξίου και ο Γιώργος Σαρής είναι αδέλφια. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνατε. 20 ευρώ μόνο μαζέψατε στην τράπεζα. Απλά χάλια τα πήγατε. Θα μπορούσατε να είχατε μαζέψει 650 ευρώ. Γι' αυτό κάποιος φταίει. Κάποιος δεν πήγε καλά στην οντισιόν. Για να δούμε ποιος δεν θα κάνει καριέρα στην τηλεόραση. Ψηφίστε το πιο αδύναμο κρίκο. Στατιστικά, στον πρώτο γύρο, ο πιο δυνατός κρίκος είναι ο Μάριος. Απάντησε σωστά και στις τρεις ερωτήσεις. Ο πιο αδύναμος κρίκος είναι ο Μιχαήλ. Έδωσε τρεις λανθασμένες απαντήσεις. Τι πιστεύουν όμως οι παίκτες? Ψηφίσατε. Για να δούμε ποιος θα ξεκινήσει το χορό των αποχωρήσεων. Για δείξτε μου τις καρτέλες. Κατερίνα. 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 Μιχαήλ. Για να σας δω, βγήκαν τα μαχαίρια. Είσαστε και ομόφωνοι. Αχ, Βαλεντίνα, χάσατε πολύ εύκολες ερωτήσεις. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας. Με τον πρωθυπουργό δεν ασχολούμαστε. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Όλους αφορά ποιος είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας. Και υπό την αιγίδα, όταν πάτε κάπου σε μια συναυλία υπό την αιγίδα. Υπό την προστασία. Υπό την προστασία, ναι. Δεν βρήκατε καμία σωστή απάντηση. Ψηφίσατε την Κατερίνα, γιατί γυναίκα με γυναίκα θέλει να φάει μία την άλλη. Όχι. Πώς όχι, μία γυναίκα είχε και την ψήφισες. Αυτή μου ήρθε, αυτή ήθελα. Αυτή σου ήρθε, επειδή είναι απέναντι. Μιχαήλ, με τι ασχολείστε? Εκπαιδευτικός. Τι εκπαιδεύετε? Παιδιά. Έχετε ευθύνη, το γνωρίζετε. Μεγάλη. Τώρα να σας πω ότι ανησυχώ για τα παιδιά που θα εκπαιδεύσετε. Αν έπρεπε να μάθουν καλλιτεχνικά, θα έχετε δίκαιο. Γιατί είστε ο πιο αδύναμος κρίκος στατιστικά αυτό το γύρο. Το γνωρίζω. Δεν ξέρατε το έτερο μου ήμιση, το έντερο μου ήμιση, όπως λέμε κοροϊδευτικά, τη Χριστιανά Αρτεμίου, από πού κατάγεται? Βέβαια, άμα έπεφτε αυτή η ερώτηση στην Κατερίνα... Δεν είχα ιδέα ποια είναι. Δεν είχατε ιδέα ποια είναι η Χριστιανά Αρτεμίου. Θα σας παρακολουθώ, Μιχαήλ, για να δούμε σε ποιον εμπιστευόμαστε το μέλλον των παιδιών μας. Κατερίνα, καταρχάς, για πού κινήσατε έτσι ντυμένη? Θα πάμε σε κλαπ μετά? Φωτιά στα κόκκινα. Δεν είναι ωραία. Ε? Δεν είναι ωραία. Πολύ, μια χαρά. Για να ταιριάζω με το μαύρο σου. Με το μαύρο, ε. Ναι. Από πού είστε? Λαρνάκα. Με τι ασχολείστε? Οικιακά. Και εσείς οικιακά? Η μία οικοκυρά εναντίον της άλλης, νοικοκυρές σε απόγνωση. Και γιατί ήρθατε στον αδύναμο κρίκο? Για τον Τάσον Τριχώνας. Μα άμα λέω νοικοκυρές σε απόγνωση, σε φουλ απόγνωση. Με τι ενδιαφέροντα έχετε, τι χόμπι? Μ' αρέσει πολύ η γυμναστική, ζούμπα. Ζούμπα, mm-hmm. Σαν την Αλεξία Αναστασίου. Έκανε μας προχτές. Και σας έκανε ζούμπα η Αλεξία? Αλεξία, ήρθε στη Λάρνακα. Σας πήρε και κάνατε και γύρω και στα χωριά? Όχι. Α, μόνο στο... Μόνο μας χόρεψε. Πώς είναι το ζούμπα δηλαδή, μπορείτε να μας δείξετε πολλά λίγο? Πολλά ωραία. Δηλαδή? Είναι τραγούδια. Αφήστε λίγο κάτω το ταμπελάκι. Σαν το Τεσπασίτο, ας πούμε. Ναι, έλατε λίγο, κατεβείτε λίγο, να μας δείξετε λίγο το ζούμπα. Από να σου δείξω. Δεν έχετε, λίγο, όσο μπορείτε να κινηθείτε. Ναι. Βήματα. Μπροστά, πίσω, Λάτιν κινήσεις. Το λατινικό το λεγόμενο. Ναι, γυμναστική. Μην ανεβαίνετε. Θέλω, Μιχαήλ, να δω πώς εκπαιδεύει τα παιδιά. Τον Τεσπασίτο, Μιχαήλ. Μπορείς να το τραγουδήσεις λίγο να μας κάνει ζούμπα η Κατερίνα? Εννοείται πως όχι. Ούτε αυτό. Η άλλη κοκκυρά, το ξέρει τον Τεσπασίτο? Όχι. Τι στο καλό, ρε παιδιά, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στο YouTube. Εσείς τίποτα δεν πειραλύσει.
Τέλος πάντων, κάνε το λίγο εσύ, το κάνεις ναι και κάνεις αυτό το λατινικό. Βήματα χορευτικά, πλάγια, γυμναστική, πάνω πόλη. Για fitness αυτό όλο, για να διατηρήσετε, ανεβείτε τώρα πάνω. Επειδή μου αρέσει παραπάνω. Λοιπόν, Κατερίνα Κατερινάκη, δεν ήσασταν ο πιο αδύναμος κρίκος στατιστικά, παρόλο που δεν βρήκατε καμία σωστή απάντηση, αν δεν κάνω λάθος εδώ. Χάσατε και το μπανκ των 100 ευρώ. Αν λέγατε μπανκ και λέγατε σωστά την απάντηση, θα είχατε κερδίσει 100 ευρώ ως ομάδα. Όμως, οι υπόλοιποι παίχτες αποφάσισαν, Κατερίνα, ότι είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Ήθελα να έρθω να παρακολουθήσω από κοντά τον Τάσο τον Τρίφωνος, γιατί τον ακούω καθημερινά στο Love Radio μαζί με τη Χριστιανή την Αρτεμίου και τους αγαπώ, τους λατρεύω πάρα πολύ. Θα περίμενα να είναι πιο όξινος, αλλά ήταν πολύ γλυκός. Αλλά ο Μιχάλη να μην ξέρει από πού είναι η Χριστιανή Αρτεμίου, αν είναι δυνατόν. Δεύτερος γύρος. Έχετε συγκεντρώσει ως τώρα το ποταπό αξιοθρήνητο, αξιολύπητο ποσό των 20 ευρώ. Ενώ θα μπορούσατε να είχατε 650 ευρώ. Με την αποχώρηση της Κατερίνας, μην δείτε ένα σεξι παίχτη, μια σεξι παίχτρια, μείνατε 7. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Ξεκινάμε με τον μαυρισμένο Μάριο, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στον προηγούμενο γύρο, στατιστικά. Έχετε στη διάθεσή σας 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα τώρα, ρολόι. Μάριε, πόσες είναι οι αδελφές Βύση, 2 ή 3? 2. Λάθος, 3. Μιχαήλ, ποιας πόλης της αρχαίας Ελλάδας υπήρξε βασιλιάς ο Λεωνίδας? Σπάρτη. Σωστό. Φάνο, η Νεάπολη είναι συνοικία της Λάρνακας ή της Λευκοσίας? Λευκοσίας. Σωστό. Βασίλη. Μπανκ. Ο Πάπας, ο ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας, λέγεται και Ποντίφικας ή Μέγας Πάστορας? Ποντίφικας. Σωστό. Κώστα, ποια ασθένεια προλαμβάνεται με το τεστ Παπα-Νικολάου? Καρκίνος της μήτρας. Σωστό. Μάρκο. Μπανκ. Σε ποια χώρα γεννήθηκε ο Ιούλιος Βέρν, στην Ιταλία ή στη Γαλλία? Στη Γαλλία. Σωστό. Βαλεντίνα, το πραγματικό του επώνυμο είναι Κεσογλίδης. Για ποιο λαϊκό τραγουδιστή μιλάμε? Πάσο. Το Βασίλη Καρά. Μάριε, σε ποιο χωριό της Κύπρου γίνεται κάθε χρόνο το φεστιβάλ της πίτσας του Μελιού, στην Άλωνα ή ποτάμι? Πάσο. Στο ποτάμι, χωριό της Λευκοσίας. Μιχαήλ, ο 45χρονος Justin Trudeau είναι πρωθυπουργός ποιας χώρας? Ελβετία. Λάθος, του Καναδά. Φάνο, τι σημαίνουν τα αρχικά ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική? Αποκλειστική οικονομική ζώνη. Σωστό. Βασίλη. Πάνι. Ποια χρονιά διαλύθηκε και τυπικά η πρώην Τσεχοσλοβακία, το 1993 ή το 2003? 1993. Σωστό. Κώστα, ποιος είναι ο δημιουργός της κυπριακής ταινίας «Ακάμας», ο Πανίκος Χρυσάνθου ή ο Ανδρέας Πάντζης? Πανίκος Χρυσάνθου. Σωστό. Πιο δυνατά μου μιλάτε, Μάρκο, το Μάστριχ. Μπανκ είπες, Το Μάστριχ είναι πόλη ποιας χώρας? Ολλανδίας. Σωστό. Βαλεντίνα, ο Πάνος Καμένος ποιο υπουργείο κατέχει στην Ελλάδα? Υπουργείο Εξωτερικό. Λάθος, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μάριε, ο Παύλος Κοντίδης σε ποια Ολυμπιάδα κέρδισε αργυρό μετάλλιο? 2012. Σωστά, του Λονδίνου το 2012. Μιχαήλ, ο Μάρκος Παγδατής έπαιξε στον τελικό του Australian Open ή του Roland Garros? Australian Open. Σωστό. Φάνη. Bank. Η ποδοσφαιρική ομάδα Άρης ποιας πόλης είναι? Λεμεσού. Σωστό. Εντάξει, το μαστίγωμα κάτι έκανε. 90 ευρώ μαζέψατε σε αυτό το γύρο, που φυσικά θα μπορούσατε να είχατε ήδη μαζέψει 650, αλλά μην περιμένουμε και θαύματα. Άλλωστε το λέει και το τραγούδι. Και όλο εγώ περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα. 110 ευρώ αποταμιεύσατε. Μακριά από το στόχο και αυτή τη φορά, και σίγουρα κάποιος ευθύνεται γι' αυτό. Κάποιος δεν κάνει μπανκ όταν πρέπει. Κάποιος δίνει λάθος απαντήσεις. Κάποιος δεν κατάλαβε τι θέλετε να πετύχετε ως ομάδα. Ποιον θα ψηφίσετε ως τον πιο αδύναμο κρίκο?
Στον δεύτερο γύρο, στατιστικά, ο πιο δυνατός κρίκος είναι ο Φάνος. Απάντησε σωστά και στις τρεις ερωτήσεις. Ο πιο αδύναμος κρίκος είναι η Βαλεντίνα, γιατί δεν έδωσε καμία σωστή απάντηση. Άραγε, συμφωνούν και οι παίκτες με τα στατιστικά. Για να δούμε ποιος ή ποια θα πάει να συναντήσει την Κατερίνα εκτός πλατό. Κώστας. Βαλεντίνα. 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 Τι μισογενισμός είναι αυτός, ρε παιδιά. Τη μία γυναίκα μετά την άλλη την τρώτε εσείς εδώ. Θέλετε να το κάνετε αντρική υπόθεση. Έτυχε. Ή αυτό, ή θέλετε να το κάνετε αντρική υπόθεση, ή έχετε θέμα με τις γυναίκες στο σπίτι και τα βγάζετε εδώ. Μάριε, όταν έχεις 50-50 ερώτηση, λες τουλάχιστον το ένα από τα δύο. Όχι πάσο. Έσφαλα. Έσφαλες, ναι. Το κεφάλι κάτω από ντροπή. Μιχαήλ, πάλι καλά που απάντησες το βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα, γιατί όντως θα ανησυχούσα. Τον τρίτο όμως, γιατί δεν τον ξέρεις. Τόσο χαμός γίνεται με τον πρωθυπουργό του Καναδά, που είναι σαν rock star. Ήταν λάθος μου, το γνωρίζω. Ήτανε λάθος μου, ήταν... το παραδέχομαι. Μιχαήλ, γιατί τη Βαλεντίνα. Νομίζω σε αυτόν τον γύρο ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Τα στατιστικά συμφωνούν μαζί σας. Η Βαλεντίνα ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Και ο Φάνος ήταν ο πιο δυνατός κρίκος. Βαλεντίνα, γιατί ψήφισατε τον Κώστα? Πίστευα ότι ήταν ο πιο δυνατός κρίκος. Βαλεντίνα, 2, 4, 6 ψήφοι. Δυστυχώς, λυπάμαι πολύ, είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Πιστεύω ότι με έχουν επιλέξει γιατί δεν είχα τις κατάλληλες γνώσεις. Πιστεύω ότι επειδή είμαι και οικοκυρά και ίσως θέλω να πω σπίτι. Ο επόμενος που θα αποχωρήσει θα είναι ο Κώστας. Τρίτος γύρος. Έχετε συγκεντρώσει 110 ευρώ από τα 1.300 ευρώ που θα μπορούσατε να είχατε αποταμιεύσει. Με την αποχώρηση της Βαλεντίνας μείνατε 6. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Ξεκινάμε με τον Φάνο, που στατιστικά ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στο δεύτερο γύρο και αυτή τη φορά έχετε στη διάθεσή σας 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Ρολόι. Φάνο, ο Ιησούς έζησε 33 ή 35 χρόνια. 33. Σωστό. Βασίλη. Bank. Ποιο είναι το όνομα της λίμνης των Ιωαννίνων, Παμβότιδα ή Πλαστήρα? Πλαστήρα. Παμβότιδα. Κώστα, η πρώτη γυναίκα που έγινε υπουργός στην Ελλάδα ήταν η Λίνα Τσαλδάρη ή η Άννα Μπαλάνου? Μπαλάνου. Λάθος, η Λίνα Τσαλδάρη. Μάρκο, ποια χρονιά υπέβαλε ο Μακάριος στα 13 σημεία για την τροποποίηση του Κυπριακού Συντάγματος? Το 64. Λάθος, το 63. Μάριε, ποιο μήνα του 480 π.Χ. διεξήχθη η ναυμαχία της Σαλαμίνας, το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο? Το Σεπτέμβριο. Σωστό. Μιχαήλ, ποιος ήταν ο προκάτοχος της Ελένης Μαύρου στη Δημαρχία της Λευκωσίας? Ο Γιορκάκης. Λάθος, ο Μιχαλάκης Ζαμπέλας. Φάνο, ο Πλάτωνας υπήρξε μαθητής ποιου Έλληνα φιλόσοφου? Πάσου. Του Σοκράτη. Βασίλη, πού γεννήθηκε ο Ραουβουτεχτάς, στην Πάφο ή στην κατεχόμενη σήμερα Λευκωσία? Στην κατεχόμενη Λευκωσία. Λάθος, στην Πάφο. Κώστα, ποια έπαιζε τη θρηλυκή Αλέξης στη σειρά Δυναστεία? Πάσο. Η Joan Collins. Μάρκο, με ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια υπήρξε ζευγάρι ο σεφ Άγκης Πετρετζίκης? Πάσο. Με την Ντέμι. Μάριε, σε ποιο ελληνικό νησί παντρεύτηκε το καλοκαίρι ο Γιάννης Βαρδής? Πάσο. Στη Λίμνο. Μιχαήλ, σε ποια περιοχή της Λεμεσού γεννήθηκε ο Μουσταφά Ακιντζή? Πάσο. Στα Τέσσερα Φανάρια. Φάνο,
Η Κοντολίσα Ράις υπηρέτησε ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κάτω από ποιον πρόεδρο? Bill Clinton. Λάθος, τον George W. Bush. Βασίλη, σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη Salzburg? Στην Αυστρία. Σωστό. Κώστα. Bank. Ποιος μαθητής του Ιησού ονομάστηκε Πρωτόκλητος? Ο Πέτρος. Λάθος, ο Ανδρέας. Μάρκο, το 1950 ή το 1945 ιδρύθηκε ο ΙΕ? Το 45. Να δεχτούμε σωστή απάντηση. Πάμε να δούμε τι κάνατε. Μόνο 20 ευρώ. Το καλλιτεχνικό σας έχει τσακίσει, μου φαίνεται. Δεν είστε του καλλιτεχνικού, ε. 20 μόνο ευρώ, 130 συνολικά από τα 1950 που θα μπορούσατε να είχατε μέχρι τώρα. Κάποιος φαίνεται ότι έχει μείνει στο παιχνίδι περισσότερο από όσο έπρεπε. Προφανώς, οι δυνατότητες κάποιου έχουν υπερεκτιμηθεί. Ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος? Ψηφίστε τώρα. Στον τρίτο γύρο, στατιστικά, ο πιο δυνατός κρίκος είναι ο Μάριος. Ο πιο αδύναμος κρίκος είναι ο Κώστας. Δεν απάντησε σωστά σε καμία ερώτηση. Τι πιστεύουν όμως οι παίκτες? Για πάμε να δούμε τι αποφασίσατε ως προς το ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Μιχαήλ. Μάρκος. Μάριος. 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 Κώστα, γιατί ψηφίσατε τον Μάριο? Κάποιον έπρεπε να ψηφίσω, νομίζω ο Μάριος. Και ψηφίσατε τον Μάριο, ο οποίος στατιστικά ήταν ο πιο δυνατός κρίκος σε αυτό το γύρο. Εσείς στατιστικά ήσασταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Το γνωρίζω. Πόσα μαζέψετε λεφτά εάν βγάζετε τον πιο δυνατό κρίκο έξω? Μιχαήλ, πάμε ξανά. Προκάτοχος πριν από. Διάδοχος μετά από. Άχος. Μάρκο, γιατί τον Μάριο? Είναι πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία. Α, αν δεν ήταν? Αν δεν ήταν, θα ψήφιζα κάποιον άλλο. Επειδή είναι συμπαθητική φυσιογνωμία, να φύγει δηλαδή. Έτσι το πάτε και στη ζωή σας? Κάνετε παρέα με αυτούς? Αναλόγως τι βολεύει. Που δεν είναι συμπαθητικές φυσιογνωμίες. Μάλιστα. Συμφεροντολόγος δηλαδή. Αναλόγως τι βολεύει, είπατε. Εσείς είχατε μία σωστή και δύο λαθασμένες απαντήσεις. Ενώ ο Μάριος ήταν ο πιο δυνατός κρίκος, όπως είπαμε, μία σωστή και μία λαθασμένη απάντηση. Μάριε, ενώ ήσασταν ο πιο δυνατός κρίκος, η ομάδα αποφάσισε με 4 ψήφους ότι είστε ο πιο αδύνατος κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Οι συμπαίχτες μου θεωρώ ότι ίσως να ψήφισαν στρατηγικά σε αυτό το στάδιο. Φεύγω με μικρή δόση πίκρας, αλλά τους εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Θεωρώ ότι θα πάνε στον τελικό ο κύριος Βασίλης και ο κύριος Φάνος. Τέταρτος γύρος. Έχετε συγκεντρώσει μόνο 130 ευρώ από τα 1950 ευρώ που θα μπορούσατε να είχατε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής. Για να δούμε αν η αποχώρηση του Μάριου, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος, σας στοιχήσει. Μείνατε 5. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Ξεκινάμε με τον Βασίλη, που στατιστικά ήταν ο δεύτερος πιο δυνατός κρίκος στον τρίτο γύρο. Και αυτή τη φορά έχετε μόνο 2 λεπτά. Ρολόι. Βασίλη, από ποιο χωριό της Λεμεσού κατάγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης? Πάσο. Πέρα, παιδί. Κώστα. Ποιος ακτιβιστής για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών είπε το ιστορικό «I have a dream»? Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Σωστό. Μάρκο. Μπάνκ. Το Μόναχο σε ποια χώρα βρίσκεται? Γερμανία. Σωστό. Μιχαήλ. Ο Μέλανας Δρυμός τι είναι, ζώμος ή δάσος? Δάσος. Σωστό. Φάνο. Μπάνκ. Σπάνιο ζώο σήμα κατά τεθέν της Κύπρου? Αγρινό. Σωστό. Βασίλη. Μπάνκ. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Κώστας Καραμαλής τι συγγένεια είχαν? Ανιψιός. Ο δεύτερος. Άρα. Αδερφότεχνος. Θείος και ανιψιός. Θείος. Το δέχομαι. Κώστα. Μπάνκ.
Τι σημαίνουν τα αρχικά της ποδοσφαιρικής ομάδας από ΑΠΟΕΛ? Αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος Ελλήνων Λευκοσίας. Σωστό. Για Λεμεσανός καλά τα πήγες, Μάρκο. Ποια Ελληνίδα αθλήτρια στίβου κέρδισε το χρυσό στα 100 μέτρα με τεμποδίο στην Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης το 1992? Βούλα Πατουλίδου. Σωστό. Μιχαήλ. Μπανκ. Με ποιο διάσημο ποδοσφαιριστή της εποχής ήταν παντρεμένη η Βίκυ Μοσχολιού? Με τον Μίμη Δωμάζο ή με τον Γιώργο Κούδα? Δωμάζο. Σωστό. Φάνο. Από ποια χώρα κατάγεται η Αντέλ? Πάσο. Από τη Μεγάλη Βρετανία. Βασίλη. Με ποιον είναι παντρεμένη η ηθοποιός Χριστίνα Παυλίδου? Με τον Τσάκα. Σωστό, με τον Γιώργο Τσάκα. Κώστα. Μπανκ. Η εγκλωβισμένη Ελένη Φωκά τι δουλειά έκανε? Εκπαιδευτικός. Σωστά, δασκάλα. Μάρκο. Μπανκ. Ποιος έκανε την εκπομπή Persona non grata στην κυπριακή τηλεόραση τη δεκαετία του 90? Πάσο. Ο Σταύρος Σιδεράς. Μιχαήλ. Το 1890 ή το 1864 έγινε η προσάρτηση των Επτανήσων στην Ελλάδα? 64. Σωστό. Φάνο. Μπανκ. Ποιος Ρωμαίος αυτοκράτορας μετέφερε την... 100 ευρώ σε αυτό το γύρο. Κάτι έγινε. Φυσικά θα μπορούσατε κάλλιστα να είχατε μαζέψει αρκετά περισσότερα. Σύνολο έχετε 230 ευρώ από τα 2.600 που είναι το maximum. Κάποιος δεν κάνει το μερίδιο που του αναλογεί σε αυτή την προσπάθεια της ομάδας. Κάποιος πρέπει να φύγει για να δείτε φως στην άκρη του τούνελ. Ποιος θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες? Ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος? Ψηφίστε. Για πρώτη φορά, ο πιο δυνατός κρίκος είναι ο Μιχαήλ. Απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις. Ο πιο αδύναμος κρίκος είναι ο Φάνος. Έδωσε μόνο μία σωστή απάντηση. Διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε ποιον έχουν επιλέξει οι παίκτες για να αποχωρήσει. Αποφασίσατε ποιος θα πάει περίπατο? Για δείξτε μας. Μάρκος. Μάρκος. Μιχαήλ. Μάρκος. Μιχαήλ. Βασίλη, από πού είστε? Από Λευκοσία. Με τι ασχολείστε? Είμαι καθηγητής μέσης. Και τι διδάσκετε? Γαλλικά. Γαλλικά. Παίζετε και πιάνο? Όχι. Α, γαλλικά και πιάνο πάνε μαζί. Με je ne joue pas du piano. Μάλιστα. Με oui. Λοιπόν, Βασίλη, δεν ξέρατε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης είναι από το Πέρα, παιδί? Ήξερα ότι είναι από Λεμεσόν, Αγρόν πήγαινε το μυαλό μου, λέω... Αγρό μην το ρισκάρεις. Αγρό ήταν ο Κληρίδης. Μην το ρισκάρεις. Μάλιστα. Γι' αυτό είπα πάσο. Και πριν είχατε χάσει την Παμβότιδα, τη λίμνη των Ιωαννίνων. Κάπου μπλοκάρει το μυαλό. Λίμνη των Στεναγμών. Κάπου μπλοκάρει το μυαλό, γι' αυτό λέω, αν ήσασταν εσείς εδώ, νομίζω και το δικό σας μυαλό θα μπλοκάρει. Δεν το νομίζω, αλλά μάλλον υπάρχει κάποιος λόγος που εγώ είμαι εδώ και εσείς είστε εκεί. Εντάξει. Ο καθένας με το πόστο του. Φάνο. Γιατί χάσαμε την Αντέλ, δεν ξέρετε την Αντέλ? Όχι. Δεν την ακούτε? Δεν βάζετε τα CD στο και να τραγουδάτε δυνατά? Στέγιον Καζαντζίδη, Αγγελόπουλο. Αγαπημένο τραγούδι του Αγγελόπουλου? Έλληνας είμαι. Ανατολίτης. Έλληνας είμαι, Ανατολίτης. Γιατί τον Μάρκο? Κάποιον έπρεπε να ψηφίζω. Βασίλη, εσείς γιατί τον Μιχαήλ? Θεώρησα ότι ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Εκπαιδευτικός εναντίον εκπαιδευτικού. Όχι, κόρονος κορώνου, δεν βγάζει μάτι, αλλά εντάξει, έτυχε. Α, υπάρχει και τέτοια αλληλεγγύη ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Στατιστικά, πάντως, Φάνο, εσείς ήσασταν ο πιο αδύναμος κρίκος και όχι ο το Μάρκος. Το γνωρίζω. Ενώ ο Μιχαήλ ήταν ο πιο δυνατός κρίκος. Παρ' όλα αυτά, Μάρκο, με τρεις ψήφους, λυπάμαι πολύ, είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Κοιτάξτε,
όλοι θα βγουν εκτός από τον τελευταίο. Ήταν ο κλήρος μου. Δεν νομίζω να ήμουν ο πιο αδύναμος Κρίκος. Η τελευταία ομάδα ήταν ισοδύναμη περίπου. Πιστεύω ότι θα αποχωρήσει ο Μιχαήλ στον επόμενο γύρο. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από την τελευταία ψηφοφορία. Πέμπτος γύρος. Έχετε συγκεντρώσει 230 ευρώ. Ενώ θα μπορούσατε να είχατε συγκεντρώσει 2.600 ευρώ. Δεν βαρεθήκατε να σας τα λέω αυτά, που είσαστε τόσο μακριά από το στόχο σας. Με την αποχώρηση του Μάρκου μείνατε 4. Πάμε να παίξουμε το πιο αδύναμο Κρίκο. Ξεκινάμε με τον Μιχαήλ, που ήταν ο πιο δυνατός Κρίκος στατιστικά. Έχετε τώρα 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας. Ρολόι. Μιχαήλ, ποιος υπήρξε υπουργός εξωτερικών της Κύπρου με 3 διαφορετικούς προέδρους? Πάσου. Ο Γιώργος Ιακώβου. Φάνο. Ποιο είναι το επάγγελμα του σημερινού υπουργού εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη? Δικηγόρος. Λάθος. Γιατρός γεροντολόγος. Βασίλη. Ο Ρήγας Φεραίος έγραψε τον Θούριο ή τον 12λόγο του Γύφτου? Το Θούριο. Σωστό. Κώστα. Μπανκ. Ποιο ελληνικό νησί φημίζεται για τους φουγγαράδες του? Σάμος. Η Κάλυμνος. Λάθος. Μιχαήλ. Ο Ερμής και η Δήμητρα ή ο Φίβος και η Αθηνά ήταν η μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004? Φίβος και Αθηνά. Φίβος και Αθηνά. Σωστό. Φάνο. Μπανκ. Ποιος Έλληνας συγγραφέας και δημοσιογράφος ήταν αρχισυντάκτης στο θρηλυκό περιοδικό «Η Διάπλαση των Παιδών»? Πάσο. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Βασίλη, με ποιο είδος λογοτεχνίας ασχολήθηκε ο Δώρος Λοΐζου? Ποίηση. Σωστό. Μπανκ. Κώστα. Μπανκ. Η Μονσερά Καμπαγέ από ποια χώρα κατάγεται? Συγγνώμη. Η Μονσερά Καμπαγέ από ποια χώρα κατάγεται? Ισπανία. Σωστό. Μιχαήλ. Μπανκ. Πώς λέγεται η κόρη του Γλαύκου Κληρίδη? Κέτι. Σωστό. Φάνο. Μπανκ. Ποιος ήρωας του Γκέτε πούλησε την ψυχή του στο διάβολο? Πάσου. Ο Φάουστ. Βασίλη, ποια ήταν η πρώτη κυρία της Κύπρου με κυπριακή καταγωγή? Η Ανδρούλα Βασιλείου. Σωστό. Κώστα. Μπανκ. Με ποιο άλλο όνομα είναι γνωστή η χαμένη πόλη των Ίνκας? Πάσου. Μάτσου Πίτσου. Μιχαήλ, σύμφωνα με τη μυθολογία, τι έριχναν πίσω τους ο Δευκαλίωνας? 60 ευρώ η συγκομιδή αυτού του γύρου, που ανεβάζει το σύνολο στα 290 ευρώ. Οι ερωτήσεις έχουν γίνει όλο και πιο δύσκολες όσο περνάμε από γύρο σε γύρο και πλησιάζουμε στον τελικό. Κάποιος δεν διαθέτει τα προσόντα για να αντεπεξέλθει. Ποιος ρίχθηκε στα βαθιά χωρίς να ξέρει κολύμπη? Ψηφίστε τον πιο αδύναμο Κρίκο. Ο Βασίλης είναι ο πιο δυνατός Κρίκος σε αυτό τον γύρο, σύμφωνα με τα στατιστικά. Απάντησε σωστά και στις 3 ερωτήσεις. Ο Φάνος είναι πάλι ο πιο αδύναμος Κρίκος. Δεν απάντησε σωστά σε καμία ερώτηση. Άραγε συμφωνούν και οι παίκτες? Για να δούμε ποιος θα μείνει πίσω ενώ η τριάδα θα προχωρήσει. Αποκαλύψτε μας ποιον ψηφίσατε ως τον πιο αδύναμο Κρίκο. Φάνος. Κώστας. Φάνος. Βασίλης. Κώστα, ψηφίσατε τον Βασίλη, γιατί? Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος. Κάποιος πρέπει να φύγει. Στρατηγικά δηλαδή, θέλατε να τον βγάλετε από τη μέση? Μάλιστα. Κώστα, πρώτον, δεν έχω χωνέψει ακόμη ότι δεν ξέρατε την Joan Collins από τη δυναστεία. Τη μελετήσω τώρα που είναι από στο σπίτι. Να τη μελετήσεις, ταιριάζει πολύ και με την Μπετονιέρα. Θα οδηγείς την Μπετονιέρα και θα έχεις πίσω φωτογραφία της Joan Collins. Θα την βάλω μέσα στο φορτηγό να την βλέπω κάθε μέρα. Τη Μονσερά Καμπαγέ, τυχαία τη βρήκατε? Τυχαία. Τυχαία. Ναι. Πρώτη φορά την ακούτε? Ναι. Και πώς πετύχατε την Ισπανία? Από την προφορά. Από το όνομα. Ναι. Φάνο. Ψηφίσατε τον Κώστα. Γιατί?
ήταν ο πιο αδύναμος κρύπκος μετά από μένα. Καλά, τον Γιαννάκη τον Κασουλίδη δεν ξέρετε πως το φωνάζουν διαφορετικά. Όχι. Γιατρό. Γιατρέ πάνω, γιατρέ κάτω. Δεν και καλά, επειδή είναι πολιτικός πρέπει να είναι δικηγόρος, Φάνο. Το 80% των πολιτικών είναι δικηγόροι. Και είδαμε που καταλήξαμε. Φάνο, ήσασταν ο πιο αδύναμος κρίκος στατιστικά, ενώ ο Βασίλης ήταν ο πιο δυνατός. Όπως βλέπετε όμως, με δύο ψήφους, Φάνο, είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Πιστεύω ότι το παιχνίδι θα το κερδίσει ο Βασίλης. Έπαθα blackout, δεν βρήκα ούτε μια σωστή απάντηση. Δεν γίνεται να μην ξέρω το Φάουστ, πρώτα απ' όλα. Έκτος γύρος. Έχετε συγκεντρώσει 290 ευρώ. Με την αποχώρηση του Φάνου μείνατε τρεις. Από τους τρεις θα μείνετε δύο σε αυτόν τον καθοριστικό γύρο. Για να δούμε, θα γίνει της εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή θα περάσει ο Κώστας από πάνω σας σαν μπετονιέρα. Πάμε να παίξουμε το πιο αδύναμο κρίκο. Ξεκινάμε με τον Βασίλη που ήταν στατιστικά ο πιο δυνατός κρίκος στον προηγούμενο γύρο. Έχετε στη διάθεσή σας 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Ρολόι. Βασίλη, η Ντόρα Μπακογιάννη ποιανού πολιτικού είναι κόρη? Του Μητσοτάκη του Μακαρίτη. Σωστό, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κώστα, Bank. Ποιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε και ο παρουσιαστής του reality παιχνιδιού The Apprentice? Τραμπ. Σωστό. Μιχαήλ. Bank. Η Ελένη Βλάχου, ποιας ιστορικής ελληνικής εφημερίδας υπήρξε εκδότρια? Πάσο. Της Καθημερινής. Βασίλη, ποιος προσπάθησε να σκοτώσει τον δικτάτορα Παπαδόπουλο όταν κατευθυνόταν από το σπίτι του στο Λαγονίσι προς την Αθήνα? Πάσο. Ο Αλέκος Παναγούλης. Κώστα, είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου? Σαρδινία. Λάθος, η Γρυλανδία. Μιχαήλ, η έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής βρίσκεται σε ποια πόλη? Γενέβη. Λάθος, τη Λοζάνη. Βασίλη, σε ποια χώρα γίνεται κάθε χρόνο ο μεγαλύτερος ντοματοπόλεμος? Στην Ισπανία. Σωστό. Κώστα. Bank. Ποια Ελληνίδα ηθοποιός πρωταγωνίστησε φέτος στην τραγωδία Πέρσες σε παραγωγή του ΘΟΚ? Πάσο. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Μιχαήλ, η Κασταλία πηγή βρισκόταν στους Δελφούς ή στην Ολυμπία? Ολυμπία. Λάθος, στους Δελφούς. Βασίλη, ποιος είναι ο τίτλος των βιβλίων στα οποία βασίζεται η σειρά Game of Thrones? Πάσο. Το τραγούδι της φωτιάς και του πάγου. Κώστα, πότε εξέπεμψε για πρώτη φορά το BBC? Πάσο. Το 1922. Μιχαήλ, με ποιον διάσημο Έλληνα ηθοποιό ήταν παντρεμένη η Νόνικα Γαλινέα? Πάσο. Με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Βασίλη, ποια χρονιά... Αλίχ και Τρισαλή. 30 ευρώ μόνο. Οιμέ. Για πάμε να δούμε ποιος θα φύγει αυτή τη φορά. Ποιος έχει παίξει και το τελευταίο του χαρτί. Ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Στατιστικά, σε αυτό τον κρίσιμο γύρο, ο πιο δυνατός κρίκος είναι ο Βασίλης. Ο πιο αδύναμος κρίκος είναι ο Μιχαήλ. Δεν απάντησε σωστά σε καμία ερώτηση. Ψηφίσατε. Μην μας κρατάτε σε αγωνία. Αποκαλύψτε μας ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Κώστας. Κώστας. Βασίλης. Μιχαήλ. Ευτυχώς που δεν είμαι μαθητής σου να μάθω ότι η Κασταλία πηγή είναι κάπου αλλού από τους Δελφούς. Πιο αδύναμος κρίκος στατιστικά ήσασταν εσείς, Μιχαήλ. Βασίλη, εντάξει, γαλλικά διδάσκεται, αλλά τον Παναγούλη, να μην το ξέρετε. Το ήξερα. Φόπα, φόπα. Πλοκάρατε όμως. Γιατί τον Κώστα? Τον Κώστα γιατί είπα να γίνει της εκπαιδευτικής. Το κατάλαβα κι εγώ. Της εκπαιδευτικής υπηρεσίας τον τελικό γύρο. Βγάλατε την μπετονιέρα εκτός δρόμου. Κώστα, πέρα του ότι η Γρυλανδία
είναι το μεγαλύτερο νησί. Η Σαρδινία είναι της Μεσογείου. Με δύο ψήφους, Κώστα, λυπάμαι πολύ, είστε ο πιο αδύναμος Κρίκος. Επειδή είναι και οι δύο εκπαιδευτικοί, ήθελαν να πάρουν το παιχνίδι στον τελικό για να δουν ποιος έχει τις περισσότερες δυνάμεις. Πιστεύω ότι ο Βασίλης θα κερδίσει γιατί είναι πιο πολλές εμπειρίες, πιο μεγάλος άνθρωπος. Και φτάσαμε στον 7ο γύρο με τους δύο εκπαιδευτικούς της ομάδας. 320 ευρώ έχετε στην τράπεζα από τα 3.900 ευρώ που θα μπορούσατε να είχατε. Δεν το λέτε και καλό, έχετε όμως μια τελευταία ευκαιρία σε αυτό το γύρο να ανεβάσετε το ποσό και να μας αποδείξετε την αξία σας. Αυτή τη φορά η αλυσίδα με τις 8 σωστές απαντήσεις φτάνει στα 1.100 ευρώ. Φυσικά πρέπει να πείτε και μπανκ για να αποταμιευτούν αυτά τα χρήματα. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο Κρίκο. Ξεκινάμε με τον Βασίλη γιατί ήταν ο πιο δυνατός Κρίκος στατιστικά στον 6ο γύρο και έχετε μόνο 90 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά. Ρολόι. Βασίλη. Με ποια διαδικασία διασπάται η τροφή σε μορφές που μπορούν να αξιοποιηθούν από τον οργανισμό? Πάσου. Πέψη. Μιχαήλ, ο Γιάννης Ρώτας είναι αδερφός πιο διάσημου Έλληνα ηθοποιού, του Στάθη Ψάλτη ή του Λαμπρού Κωνσταντάρα? Ψάλτη. Ψάλτη. Σωστό. Βασίλη, το Στρουμπί είναι χωριό ποιας επαρχίας της Κύπρου? Της Πάφου. Σωστό. Μπανκ. Μιχαήλ, ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου είναι παντρεμένος με γνωστή Κύπρια σκηνοθέτη. Ποια, την Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν ή την Κόρινα Αβραμίδου? Κόρινα Αβραμίδου. Λάθος, την Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν. Βασίλη, πού ζει μόνιμα σήμερα η άλλοτε παρουσιάστρια του Ευχάριστου Σαββατόβραδου, Άντζη Ρίγα? Πάσου. Στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιχαήλ, ποια χρονιά απεβίωσε ο ηθοποιός των σειρών του Νίκου Φόσκολου, Γιώργος Βασιλείου, το 2014 ή το 2016? 2016. Σωστό. Βασίλη. Πανκ. Ποιος είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Μάριο Τράγκη ή ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ? Ο Μάριο Τράγκη. Σωστό. Μιχαήλ. Πανκ. Ποια είναι η επίσημη γλώσσα της Νιγηρίας, η αγγλική ή η γαλλική? Αγγλική. Σωστό. Βασίλη, Bank. Σε ποια οδό της Λευκωσίας είναι τα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού? Πάσου. Στην Πιδάρου. Yeah. Μιχαήλ, σε ποια ελληνική χερσαία... Τέλος χρόνου. Και οι δύο μαζί συγκεντρώσατε 250 ευρώ μόνο. Στο σύνολο, 570 ευρώ, τα οποία θα διεκδικήσετε στον τελικό γύρο. Πάμε κατευθείαν στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το πιο αδύναμο Κρίκο. Αυτή τη φορά παίζεται ο ένας ενάντια στον άλλον χωρίς την πίεση του ρολογιού. Ένας από εσάς θα φύγει με άδεια χέρια. Ο άλλος με τα 570 ευρώ που έχετε κερδίσει. 5 ερωτήσεις για τον καθένα που θα υποβληθούν ένα λαξ. Όποιος απαντήσει τις περισσότερες σωστές κερδίζει. Μιχαήλ. Όσο πιο δυνατός Κρίκος στον προηγούμενο γύρο, μπορείς να αποφασίσεις αν θα παίξεις πρώτος σε αυτό τον τελευταίο γύρο. Θα ξεκινήσω πρώτος. Μιχαήλ, ποιος Ελληνοαμερικανός έγινε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επί προεδρίας του Ρίτσαρντ Νίξον? Πάσου. Ο Σπύρος Άκνιου. Βασίλη. Στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, εναντίον ποιας χώρας πολεμούσαν η Ελλάδα και η Σερβία? Εναντίον της Βουλγαρίας. Σωστό. Μιχαήλ, σε ποια πόλη διαδραματιζόταν το βιβλίο Λοξάνδρα? Κωνσταντινούπολη. Σωστό, στην Κωνσταντινούπολη. Βασίλη, σε ποια χώρα γεννήθηκε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker? Στην Ελβετία. Στο Λουξεμβούργο, λάθος.
Μιχαήλ, χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο, πόσα θα είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Λάθος, 27. Βασίλη, το χιλιόγραμμο είναι μονάδα μέτρησης ποιου φυσικού μεγέθους? Του βάρους. Σωστό. Μιχαήλ, ποιος Έλληνας Ολυμπιονίκης άναψε την Ολυμπιακή φλόγα στην Ολυμπιάδα της Αθήνας το 2004? Δήμας. Λάθος, ο Νικόλας Κακλαμανάκης. Βασίλη, σε ποια πόλη γεννήθηκε ο παγκοσμίου φήμης μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής? Αθήνα. Αν έχετε απαντήσει σωστά, τότε έχετε κερδίσει. Αν όχι, συνεχίζουμε. Λάθος, στο Βερολίνο το 1873. Μιχαήλ, πώς ονομαζόταν πριν από τη σημερινή της ονομασία η Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία? Αν απαντήσετε λάθος, θα κερδίσει ο Βασίλης. Ανεξαρτησίας. Λάθος, Πλατεία Μεταξά. Αυτό σημαίνει, Βασίλη, ότι είστε ο πιο δυνατός κρίκος και αποχωρείτε με 570 ευρώ. Μιχαήλ, δεν κερδίζετε τίποτα. Λυπάμαι πολύ, είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Εμείς τα ξαναλέμε μέχρι την επόμενη φορά με τον πιο αδύναμο κρίκο. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια στον Βασίλη που κέρδισε. Όπως αποδείχτηκε, ήταν πιο δυνατός από μένα, τουλάχιστον με αυτές τις ερωτήσεις που μας δόθηκαν. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό, το οποίο συστήνω να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν και άλλοι συμπατριώτες μας. Μπορώ να πω ότι πέρασα πολύ ωραία στο παιχνίδι και η όλη εμπειρία. Τα λεφτά μου θα τα ξοδέψω για το γιο μου.